υπεύθυνη του Humanmade Crafts Workshop που βρίσκεται στη Μυτιλίνη, Σαφούς 9. Είναι στο κέντρο Mosaic υπό την αιγίδα της Αλληλεγγύης Λέσβου. Είναι ένα εργαστήρι που λειτουργεί από το 2017 και κάνουμε πράγματα που έχουν να κάνουν με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, τέχνη και κατασκευές με φυσικά και άχρηστα υλικά. Είναι ανοιχτό και δωρεάν σε όλο τον κόσμο. Και επίσης κάνουμε δράσεις σε χωριά, σε κοινότητες και σε διάφορα σχολεία του νησιού. Και πραγματοποιήσαμε ένα διήμερο εκδηλώσεων πασχαλινών κατασκευών σε φύλλα και σκαλοχώρι. Αυτό διοργανώθηκε με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Σκαλοχωρίου, με την κοινότητα Φύλλας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Η Ανάπτυξη. Από τις κατασκευές που κάναμε τώρα, κάναμε κάτι πασχαλιάτικα φαναράκια. Είναι αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Είναι από βάζα γυάλινα που έχει ο καθένας στο σπίτι του. Χαρτοπετσέτες, υφάσματα, κάποια τα φέρανε και δικές τους ζωγραφιές και τα ντύσανε. Με κόλλα και με ένα κορδονάκι, μια κορδέλα, μπορούν να τα κρεμάσουν και να βάλουν μέσα είτε κεράκι, είτε να το κάνουν με παλιό λάδι σαν καντήλι και να το χρησιμοποιούν όχι μόνο την Ανάσταση, να το έχουν και όλο το χρόνο στο σπίτι τους. Και επίσης κάναμε και κάτι κατασκευές με αυγοθήκες, αυτά εδώ τα χελωνάκια και κάποια κοκοράκια. Είχε πολύ συμμετοχή και ο κόσμος ενθουσιάστηκε και τα παιδάκια το ευχαριστήθηκαν και εμείς. Και νομίζω ότι μάθανε κάτι και πήρανε και κάποιες ιδέες πώς μπορούν να κάνουν εύκολα πράγματα με τα υλικά που έχουν σπίτι τους. Πάρα πολύ σημαντικό για τα παιδιά να μαθαίνουν να κάνουν τέτοιες κατασκευές με φυσικά και με άχρηστα υλικά, γιατί έτσι είναι ένας πρακτικός τρόπος να προστατεύουν το περιβάλλον. Γιατί όλοι ξέρουν τα σκουπίδια πόσο μολύνουν, πόσο κακό κάνουν στο περιβάλλον, αλλά η πολλή θεωρία δεν βοηθάει σε κάτι. Ενώ να τους δίνεις ερεθίσματα και τους δείχνεις ιδέες πώς μπορούν να μεταποιήσουν κάτι, να μεταμορφώσουν κάτι που μόλυνε το περιβάλλον και να το κάνουν κάτι είτε χρηστικό είτε διακοσμητικό, μπαίνουν αμέσως σε αυτή τη διαδικασία και έπειτα δεν πετάνε. Και όχι μόνο δεν πετάνε, δεν καταναλώνουν, γιατί για μένα αυτό είναι σημαντικό. Στόχος μου δεν είναι να αγοράζουμε πράγματα και μετά να προσπαθούμε να τα κάνουμε κάτι. Ο σκοπός είναι να, από αυτά που έχουμε, να προσπαθούμε να τα μεταμορφώσουμε, να κάνουμε πράγματα και επίσης να μην καταναλώνουμε και να βρίσκουμε άλλους τρόπους, χωρίς να μολύνουμε και με τη δημιουργικότητά μας και με τη φαντασία μας, να κάνουμε όμορφες κατασκευές αντί να αγοράζουμε. Και επίσης τα παιδιά έχουν από μόνο τους φαντασία. Πολλές φορές εγώ μαθαίνω από τα παιδιά και αυτά που δείχνω είναι ιδέες άλλων παιδιών που είχα μάθει σε διαφορετικά εργαστήρια. Οπότε νομίζω είναι πολύ σημαντικά και για αυτά και για τους μεγάλους να ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα. Και επίσης, άλλο ένα που είναι σημαντικό, θεωρώ, είναι ότι αυτά τα υλικά επειδή είναι φτελή και επειδή τα βρίσκεις, δεν τα αγοράζεις, δεν χαλάς λεφτά, τα παιδιά απελευθερώνονται γιατί δεν φοβούνται μην τα χαλάσουν. Οπότε ό,τι και να κάνουν, δεν είναι κάτι που έχουν αγοράσει και μετά θα το χαλάσουν και θα στεναχωρηθούν. Οπότε ύστερα κάπως σαν να χαλαρώνουν και αρχίζουν και δημιουργούν και το απολαμβάνουν και τα ίδια.